Τεράστιο σφάλμα χαρακτηρίζει η επιστημονική κοινότητα την επιλογή της πολιτείας, όπου αυτή παρατηρείται λόγω της οικονομικής συγκυρίας να προτιμάται η φθηνότερη θεραπευτική και φαρμακευτική θεραπεία εναντί ακριβότερων, αλλά πολύ περισσότερο αποτελεσματικών, για τον σακχαρώδη διαβήτη. Μια επιλογή που και ιατρικά είναι εσφαλμένη, αλλά και σε οικονομικό επίπεδο, όπως εξηγεί ο καθηγητής παθολογίας και διευθυντής της Β' Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Αττικό, Γεώργιος Δημητριάδης, αφού το κόστος της νοσηλείας για την αντιμετώπιση των επιπλοκών είναι πολλαπλάσιο. Ο κύριος Δημητριάδης βρέθηκε στα Ιωάννινα ως πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής της Ομάδας Εργασίας της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας με αντικείμενο την εντατική ινσουλινοθεραπεία και μίλησε για τα επιτεύγματα στη θεραπευτική προσέγγιση των διαβητολογικών ασθενών. Οι ίδιοι ασθενείς σίγουρα αισθάνονται περισσότερο ενεργά μέλη και, για να πω την αλήθεια, για ένα καλό θεραπευτικό αποτέλεσμα οφείλουν να είναι ενεργά μέλη των επιλογών. Οι επιλογές των γιατρών είναι το ένα πράγμα, αλλά το αν θα πετύχουν ή όχι έχουν να κάνουν σε τεράστιο ποσοστό με τη συνεργασιμότητα, τη σύμφωνη γνώμη και την προσπάθεια του ίδιου του ασθενούς. Τα πράγματα σήμερα για τη χώρα μας οικονομικά είναι πάρα πολύ άσχημα. Όμως, επειδή ο διαβήτης είναι μία πάθηση την οποία την κουβαλάς μαζί σου πάρα πολλά χρόνια, έχει πολλές επιπλοκές οι οποίες σημαίνουν νοσοκομεία, σημαίνουν νοσηλείες και κόστος, τεράστιο κόστος, πρέπει να γίνει σαφές για την πολιτεία, όπως έχει γίνει για πάρα πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι εάν στις επιλογές τις θεραπευτικές σκοπεύσεις μόνο στο κόστος, δηλαδή ό,τι πιο φτηνό είναι και πιο καλό, αυτό είναι τεράστιο σφάλμα το οποίο θα οδηγήσει σε τεράστια οικονομική επιβάρυνση τα χρόνια που έρχονται. Δεν είναι δυνατόν, όταν υπάρχουν φάρμακα πολύ πιο πρωτοπόρα, πολύ πιο καλά για τη ρύθμιση των ασθενών μας, ακριβώς επειδή είναι πιο ακριβά από τα παλιότερα, να μην τα επιλέγουμε, με αποτέλεσμα μετά από κάποια χρόνια οι διαβητικοί μας να μείνουν εντελώς αρρύθμιστοι και να καταλήξουν στα νοσοκομεία, τα οποία θα μας φτάσουν και εγώ δεν ξέρω σε πιο αριθμητικά μνημόνια. Και πάντα όταν μιλάμε για ασφάλεια, το πρώτο πράγμα που ενδιαφέρει είναι και το νόσημα που φοβάται κανένας περισσότερο, και αυτό είναι οι νεοπλασίες, γιατί όταν δημοσιεύθηκαν τα πρώτα δεδομένα με το πρώτο φάρμακο αυτής της κατηγορίας, την ταπαγλυφλοζίνη, υπήρχαν κάποια αριθμητικά περισσότερα περιστατικά νεοπλασιών, κυρίως της οροδόχου κύστης και εν μέρη λοιπόν του μαστού. Τα πράγματα σήμερα έχουν αλλάξει πολύ, γιατί έχουν βγει πολλές καινούργιες κατηγορίες φαρμάκων. Τόσο ινσουλινών, μιλάω για τις βασικές ινσουλίνες και επιμένω σε αυτές που είναι κορυφαία επιλογή, αλλά και ενέσιμων αγωγών που είναι τα μιμητικά της συγκρετίνης στα ενέσιμα, τα ανάλογα του GLP-1. Υπάρχει σήμερα επιλογή όχι μόνο γευματικών τέτοιων αναλόγων GLP-1, αλλά και εβδομαδιαίων. Φάρμακα δηλαδή που τα παίρνεις ένεση μια φορά την εβδομάδα και σε κρατάει όλη την εβδομάδα. Την άλλη μεριά έχουν βγει καινούργιες κατηγορίες δισκίων που είναι διάφορες, και το θέμα είναι ότι με τόσες κατηγορίες και τόσες επιλογές μπορείς πράγματι αυτά να τα συνδυάσεις μεταξύ τους και να έχεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για θεραπευτική αντιμετώπιση του σαχαρώδη διαβήτη. Η εκδήλωση αυτή έγινε με αυτό το στόχο, για να πει τις κατηγορίες, να πει τα προβλήματα, να πει την ωφέλεια που έχεις από τους συνδυασμούς τους και να καταφέρει να ευαισθητοποιήσει τους γιατρούς και τους νοσοκομιακούς, αλλά κυρίως τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που βλέπουν ένα μεγάλο μέρος διαβητικών ασθενών, να τους ευαισθητοποιήσει στις επιλογές και τις δυνατότητες που έχουν πλέον, συνδυάζοντας κατάλληλα τα φάρμακα και τις πολλές κατηγορίες αυτές, να έχουν όσο γίνεται καλύτερο αποτέλεσμα στη ρύθμιση διαβητικών και να κρατηθεί η γλυκοσλιωμένη αιμοσφαιρίνη κάτω από το 7, με αποφυγή επιπλοκών όπως είναι υπογλυκαιμίες, αύξηση βάρους και όλα αυτά.